Μητέρα γενικά είναι συνώνυμο της ζωής και της δημιουργίας. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα έργα τέχνης και πολιτισμού του ανθρώπου. Θα διαπιστώσουμε χωρίς δεύτερη σκέψη στην επιστήμη, στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, στη κληπτική, πως η μητέρα είναι σύμβολο ιερό. Ας πάρουμε την επιστήμη. Στη ψυχολογία και ιδιαίτερα στο Γιούγκ, η μητέρα είναι από τα μεγαλύτερα αρχέτυπα. Η καλή ή κακή σχέση μαζί της καθορίζει την ταυτότητά μας ως ενήλικες. Στην τέχνη σχεδόν αγιοποιείται. Αναφέρω σύντομα παραδείγματα. Στη λογοτεχνία, Κώστας Βάρναλης, η μάνα του Χριστού, όπου η μάνα εκεί, η Παναγία, παρουσιάζεται ως άνθρωπος που κλαίει για το χαμό του γιού της. Στη γλυπτική, Μιχαήλ Άγγελο, Πιετά, πολύ γνωστό έργο. Η Παναγία με το νεανικό της πρόσωπο θρηνεί τον μονάκριβο γιο της. Στη ζωγραφική, Πικάσο, η μητρότητα. Ένας πίνακας που μας παραπέμπει στη μητέρα και στο, που παριστάνει τη μητέρα και το παιδί κατά το στυλ και την τεχνοτροπία των βυζαντινών εικόνων. Τελειώνοντας, θέλω να σημειώσω πως αυτούς τους ζωφερούς καιρούς που ζούμε, το σχολείο θα πρέπει να προβάλλει τα θετικά πρότυπα της ζωής, της δημιουργίας, της αλληλεγγύης, της αγάπης. Ο ήλιος φωτίζει παράξενα. Περίσεψε ο ήλιος αγάπη μου χωρίς εσένα. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Μα φυσικά αυτό που τρομάζει, την έλλειψή της, την απουσία της. Εκεί ακριβώς περισσεύει, θα έλεγα, λιγοστεύει ο ήλιος. Μπορεί κανείς να το φανταστεί και εκεί ακριβώς καταλαβαίνει την αξία, στην απουσία. Για ποιο ρόλο άραγε της γυναίκας να μιλήσουμε? Για τη γυναίκα που φέρνει με πόνους στη ζωή το παιδί? Για τη σύζυγο που παραστέκει στο σύζυγο? Οι τρεις τόσο διαφορετικές απαντήσεις της ίδιας οικογένειας από εκπροσώπους τριών γενεών δείχνει το μέγεθος των αλλαγών και τα αλληλοσυγκρουόμενα βιώματα. Ωστόσο, αυτές οι τρεις γυναίκες είναι μητέρες και η κάθε μία λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές της δικής της εποχής. Οι τρεις αυτές γενιές γυναικών έχουν ανταποκριθεί και συνεχίζουν να ανταποκρίνονται δυναμικά στους ρόλους τους. Καμία δεν είναι καλύτερη της άλλης. Είναι όλες μητέρες ή και σύζυγοι. Στις προηγούμενες δεκαετίες, ο ρόλος συγκριτικά ήταν ασφαλής. Όλοι περίμεναν από τις γυναίκες, από τις μητέρες, συγκεκριμένα πράγματα, όπως να είναι καλές σύζυγοι, καλές νοικοκυρές και μητέρες. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας ήταν δεδομένες. Παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να βίωναν σε προσωπικό επίπεδο, δεν είχαν εναλλακτικές λύσεις.